Ειδικευόμενοι γιατροί αλλά και ορθοπαιδικοί που έχουν ήδη ολοκληρώσει την ειδικότητά τους πραγματοποιούν εικονικές επεμβάσεις σε γόνατα και ώμους στο ανατομείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καθοδηγούνται από έμπειρους χειρουργούς που ενημερώνται για τις νέες τεχνικές στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας. Αυτές είναι οι καινούργιες τεχνικές όσον αφορά τις παθήσεις του ώμου, όπου είναι οι ρήξεις των τενόντων και των συνδέσμων, όπως επίσης και οι αρθροσκοπήσεις του γόνατος, όπου εκπαιδεύονται στις τεχνικές μηνισκεκτομής και συνδεσμοπλαστικής προστίουχιας του συνδέσμου. Το σεμινάριο που πραγματοποιείται είναι για τους γιατρούς ο καλύτερος τρόπος εκπαίδευσης. Χωρίς να έχουν το άγχος μιας πραγματικής εγχείρησης, μπορούν να δουν πώς να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί και να είναι έτοιμοι όταν θα πάρουν οι ίδιοι τον υστέρι στα χέρια. Η ίστατη εκπαίδευση των γιατρών είναι η καλύτερη εκπαίδευση πριν κάποιος χειρουργήσει πάνω σε έναν ασθενή. Σαφώς μπορεί να βοηθάει χρόνια σε έναν ασθενή, αλλά θα πρέπει ο ίδιος να κάνει επεμβάσεις. Του δίνεται λοιπόν η ευκαιρία σήμερα να μάθει σιγά σιγά όλες τις τεχνικές. Αν και σύμφωνα με τους ορθοπαιδικούς, οι νέες τεχνικές επιτρέπουν στους ασθενείς να αναρρώουν πολύ γρηγορότερα από ό,τι παλαιότερα. Για να φέρω ένα παράδειγμα, τα παλιά τα χρόνια μετά από μια εγχείρηση μηνίσκου κάποιος έκανε για να επιστρέψει στις προηγούμενες δραστηριότητες του, ας πούμε στο γήπεδο, έκανε περίπου 3 μήνες και τώρα σε 3 εβδομάδες βλέπουμε ότι επιστρέφουν στο γήπεδο στις προηγούμενες δραστηριότητες τους. Βλέπετε τον αριθμό πίσω μας που πραγματικά σε όλα τα σεμινάρια, παρόλο τη κρίση, προσπαθούμε έτσι να συνεχίσουμε την εκπαίδευση των γιατρών, γιατί είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Το συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαΐου και σε αυτό συμμετέχουν 300 και πλέον γιατροί.